Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Όπως παραθέτει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών, στη χώρα μας μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα γης. Τρεις περίπου φορές περισσότερα από όσα καίγονται μέσω όρο κάθε χρόνο στη χώρα μας, από το 2006 έως το 2022. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δεκάδες ανθρώπους απανθρακωμένους και τεράστιες καταστροφές σε λαϊκές περιουσίες, σπίτια, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και δάση. Συνολικά καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές. Η προπαγάνδα της κυβέρνησης περί πλήρους ετοιμότητας, εκπόνησης δράσεων και σχεδίων και κοσμογονία στην πολιτική προστασία στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου μόνο αγανάκτηση προκαλούν. Ο επικίνδυνος αποπροσανατολισμός που επιδιώκει η κυβέρνηση μπροστά σε αυτή την τραγωδία δεν μπορεί να κρύψει την αποκλειστική ευθύνη που έχει. Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Περιοριστικού Σώματος και δεκάδες σωματεία εργαζομένων και επαγγελματιών, πολύ πριν την αντιπυρική περίοδο, είχαν αναδείξει τις τεράστιες ελλείψεις, απαιτώντας από την κυβέρνηση να καλύψει όλα τα κενά σε προσωπικό και τεχνικά μέσα δασικών υπηρεσιών και της πυροσβεστικής σε όλη τη χώρα. Ειδικά φέτος, από τις καταστροφικές και φωνικές πυρκαγιές, οι διαχρονικές ευθύνες δεν μπορούν πια να κρύβονται πίσω από τις δικαιολογίες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική κρίση, που εξελίσσονται σε ένα βολικό άλοθη για την ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης δασών, με επίκεντρο την πρόληψη που σε συνδυασμό με την υπερβαθμιστοποίηση της γης έχει οδηγήσει σε μεικτές ζώνες οικιστικές και δασικές, λειτουργώντας ως έφλεκτη ύλη. Από το 1998 που η ευθύνη των δασικών πυρκαγιών πέρασε στην πυροσβεστική, στη χώρα υιοθετήθηκε ένα μοντέλο δασοπυρόσβεσης που βασίστηκε κατεξοχήν στην καταστολή. Οι δασικές υπηρεσίες εντάχθηκαν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και παραμένουν επί χρόνια υποστελεχωμένες. Την τελευταία 20ετία το προσωπικό της δασικής υπηρεσίας μειώνεται κάθε χρόνο με αποτέλεσμα σχεδόν σε όλα τα δασαρχεία της χώρας να μην υπάρχουν δασεργάτες. Το αποτέλεσμα είναι δάση χωρίς καθαρισμούς, αραιώσεις, δασικοί δρόμοι που είναι ασυντήρητοι ή δεν υπάρχουν, πυροσβεστική κρουνή χωρίς νερό, ανύπαρκτες αντιπυρικές ζώνες. Αντί για μόνιμο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών σε τεχνικά μέσα πυρόσβεσης, η κυβέρνηση επιλέγει να γεμίζει με πακτολό χρημάτων από τις τσέπες του λαού ιδιωτικές εταιρείες για την καταστολή των πυρκαγιών μέσω της ενοικίασης ελικοπτέρων, αεροσκαφών και άλλων μέσων, συνεχίζοντας την απαξίωση του γερασμένου εθνικού στόλου για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή που από το πυροσβεστικό σώμα λείπουν περίπου 4.500 πυροσβέστες, μηχανολογικός εξοπλισμός και ατομικό εφόδια, είναι απαράδεκτο να στέλνει η κυβέρνηση πυροσβέστες σε πληστηριασμούς λαϊκών νοικοκυριών. Τα παραπάνω αποδεικνύουν και φέτος ότι η εγκληματική πολιτική του κόστους-οφέλους συνεχίζεται από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Η γη, τα δασικά οικοσυστήματα, οι υποδομές αντιμετωπίζονται διαχρονικά ως εμπόρευμα για την ενίσχυση των κάθε φορά επενδυτικών επιδιώξεων και της κερδοφορίας των κατασκευαστικών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο υλικό και όχι ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες και άνθρωποι. Γι' αυτό το πρώτο μέτρο που εφαρμόζεται είναι το τέντομα του εργασιακού τους χρόνου με τις επιφυλακές. Για να καλυφθεί η τεράστια έλλειψη προσωπικού με 24 ώρες βάρδιες στα πύρινα μέτωπα και συνεχόμενες βάρδιες στις αστικές πυρκαγιές. Η συνέπεια αυτής της εντατικοποίησης είναι να έχουμε μόνο τις τελευταίες μέρες περισσότερες από 60 πυροσβέστες να έχουν τραυματιστεί ή να έχουν παρουσιάσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και όλους τους υπόλοιπους εξωθυνωμένους. Απαιτείται κεντρικός και ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός, με κύριο βάρος στη διαχείριση και προστασία των δασών και στην πρόληψη, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων την απόκτηση και διασπορά μέσων και προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες. Εργαζόμενοι και συνάδελφοι συνταξιούχοι, θα συνεχίσουμε με όλες τις δυνάμεις να παλεύουμε ενάντια στην πολιτική που θεωρεί κόστος τα μέτρα προστασίας ανθρώπινων ζώων, περιουσιών και φυσικού πλούτου, επειδή δεν αποφέρουν κέρδη για τις επιχειρήσεις. Συμπορευόμαστε με τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και να ανατρέψει αυτή την καταστροφική πολιτική. Ευχαριστώ.